Είμαι στη Μαρμίτα. Η Μαρμίτα δεν πλησιάζει γυναίκα γιατί σφουρωμάνει τουαλέτες. Το σέρβις είναι άθλιο, θα κλείσει ή θα το κάνουν καφενείο ή θα κλείσει και θα πάμε αλλού. Γίνεται ο τραυματισμός του Πασχαλάκη. Και ξεκυμνώνω το Πασχαλάκη. Προγόμουν 52, δεν μπορώ να είμαι Πασχαλάκης, φέτες, για 52 είμαι καλός. Σηκώνεται απάνω, χρήστε την ταπιά εδώ, πα, από τη γραμμή, ναι. Και έχει πλημμυρίσει μουνίλα το καφενείο, η καφετέρια. Βλέπω υγρά, ήταν τρεις γκόμενες. Βλέπω υγρά κάτω, λέω έχουμε διαρροή, σπάσαν οι σουλίνες. Τελικά δεν σπάσαν οι σουλίνες. Έτρεχε από το μουνάκι τους υγρό για τον Πασχαλάκη. Μαλάκα είναι για φωτογράφηση ο τύπος. Είναι για φωτογράφηση ο τύπος. Το πούλησε ωραία και τα λοιπά. Βέβαια οι μαλάκες οι επικοινωνιακά μαλάκες. Αντί να πεις είναι πέναλτι και αποβολή, αντί να πεις είναι αποβολή πάνω στον τερματοφύλακα, βράζουν κόλλον βάρβαρο τον Πασχαλάκη. Βέβαια τα θέλει ο κόλλος και αυτού. Είναι λίγο ωραιοπαθή, ξέρει ότι μετράει σαν άντρας, βγάζει και την, πώς τη λένε, την κορμάρα. Μαλάκα, είναι το κορμί του τόσο στεγνό, φάνηκε το λεπτό του έντερο. Λέω τι είναι αυτό ρε παιδιά, φοβερό κορμί. Βελτίωση κάτω από τα δοκάρια και έξω από αυτά. Του δίνω συμβουλή να παίξει λίγο στα οικογενειακά διπλά με την μπάλα στα χαφ, να βελτιώσει κι άλλο τα ποδάρια του. Εντάξει, έχει σε όλος ο γυναικείος πληθυσμός, πλημμύρισε η Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη είχε 99% υγρασία, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Τώρα εγώ έρχομαι για να αντισταθμιστεί η κατάσταση. Να την πάμε από την άλλη μεριά. Γεια. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιεις θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.